Τα κρούσματα ολοένα και αυξάνονται και στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα το τελευταίο διάστημα. Είμαστε μπροστά σε μεγαλύτερη επιδείνωση της πανδημίας. Δυστυχώς τα μέτρα που παίρνονται τόσο από το Δήμο όσο και από τον ΕΟΔΗ είναι εντελώς ανεπαρκή για όλη αυτή την περίοδο που ζήσαμε, αλλά και για την περίοδο που έρχεται. Βλέπουμε ότι επικρατεί προχειρότητα, επικρατούν αλλοπρόσαλες οδηγίες και δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία πρωτοβουλία από τον ΕΟΔΗ, από το Δήμο και από την Περιφέρεια, έτσι ώστε να λυθούν πολλά ζητήματα που αφορούν την υγεία του λαού. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από σχολεία, στο 4ο Δημοτικό, στο 4ο Λύκειο, που δεν έχουν γίνει τεστ σε παιδιά που είχαν συμμαθητή τους με κρούσμα. Δεν τους έγινε καμία ειδοποίηση, δεν τους είπαν τίποτα, εκτός από το να μείνουν καραντίνα στο σπίτι, και είναι παιδιά που έχουν και αδέρφια, που φοιτούν σε άλλες τάξεις, που φοιτούν σε φροντιστήρια. Αυτό το μπάχαλο που επικρατεί είναι απαράδεκτο. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα στο Δήμο Καλαμάτας, μέσα στο ταμείο. Δεν έγιναν τεστ ούτε στους υπαλλήλους του ταμείου, ούτε στα διπλανά γραφεία, ούτε σε όποιον ήρθαν σε επαφή με το συγκεκριμένο υπάλληλο ο οποίος νόσησε. Αυτά μόνο είναι ορισμένα παραδείγματα για το πού έχει πάει αυτή η κατάσταση. Όλα είναι στον αυτόματο, όλα είναι στην τύχη. Γι' αυτό εμείς τώρα πρέπει να παλέψουμε, όλος ο λαός, και να διεκδικήσει να υπάρχουν καταρχήν μαζικές προσλήψεις στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, τόσο στο κέντρο υγείας όσο και στο νοσοκομείο. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από τον Απρίλιο. Απειροελάχιστα πράγματα έχουν γίνει από τον Μάρτιο, όταν ο ελληνικός λαός έκατσε για 6 μήνες μέσα και πειθαρχημένα ακολούθησε τους υγειονομικούς κανόνες. Δεν άλλαξε τίποτα στο υγειονομικό κομμάτι. Δεύτερον, δεν υπάρχουν τεστ πουθενά. Ψάχνει ο κόσμος να κάνει και πηγαίνει σε ιδιωτικά κέντρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το κομμάτι. Δεν έχουν γίνει κανένα τεστ σε συγγενείς, φίλους, δασκάλους, υγειονομικούς που έχουν κρούσματα, όπως και στο νοσοκομείο. Και ζητάμε εδώ και τώρα ο Δήμος να πάρει πρωτοβουλία και να διεκδικήσει να υπάρχουν τεστ δωρεάν στο κέντρο υγείας Καλαμάτας και στο νοσοκομείο, αλλά και στο κέντρο υγείας ειδικά για να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο, έτσι ώστε όλος αυτός ο κόσμος να πάει να κάνει τεστ και να μην κρύβεται πίσω από την ατομική ευθύνη. Γιατί και αυτός ουσιαστικά βάζει το θέμα της ατομικής ευθύνης, όπως η κυβέρνηση, με απαράδεκτο τρόπο, όταν ο ελληνικός λαός και πειθάρχησε και ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μέτρα. Είναι ώρα ανάγκης, είναι ώρα μάχης να μην περάσουν αυτές οι απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στην υγιεινή αλλά και στην εργασία των εργαζομένων, μπροστά στο νέο νομοσχέδιο που προσπαθεί ουσιαστικά να καταργήσει το 8ωρο και να φέρει 10ωρο μέσα σε lockdown. Μέσα σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, η κυβέρνηση φέρνει, αντί να φέρνει νέα μέτρα εργασιακά που να βοηθάνε τους εργαζομένους να υπάρχει αποσυμφόρηση, τους πάει σε πολύ χειρότερη κατάσταση με αυτό το νομοσχέδιο που έφερε προχτές στη Βουλή για συζήτηση. Τώρα ο Καλαματιανός λαός να διεκδικήσει άμεσα αυτά που του αξίζουν.